Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σαββατοκύριακο έρχεται. Εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο, ξεκούραστο, χαλαρό Σαββατοκύριακο με τους δικούς σας ανθρώπους. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά, πολύ σημαντικούς ανθρώπους και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και θα ήθελα να τους παρουσιάσω. Είναι ο κύριος Νότης Μαριάς, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και πρόεδρος του Ελλάδα, ο άλλος δρόμος. Κύριε Μαριά, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές μας. Ο κύριος Χρήστος Πυλάλης, το γνωστό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πυλάλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Γιώργος Κίρτσος, ο γνωστός δημοσιογράφος, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κίρτσο. Γεια σας, τι κάνετε. Χαίρομαι που σας βλέπω, καλώς ήρθατε. Και εγώ. Όλα καλά. Που σας βλέπω, για να δούμε και τι θα πείτε, βέβαια. Έχουμε πολλά θέματα να πούμε σήμερα, πάρα πολλά θέματα. Ο κύριος Λάμπρος Παλάντζας, αναπληρωτής γραμματέας του τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Φώτης Λεπίδας, δικηγόρος, μέλος της νομικής επιτροπής του ΕΠΑΜ, του ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Χαίρομαι που σας βλέπω, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, το ίδιο κι εγώ. Γιώργος Μπουλούκος, τον γνωρίζετε, δικηγόρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπουλούκο. Καλώς σας βρήκα. Και ο κύριος Σπύρος Ρουμελίδης, σύμβουλος έκδοσης Κυριακά της Κόντρα Νιούς, ο συνάδελφός μου. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Μπουλούκο, σας βλέπω αρκετά σφιγμένο, σκεπτικό και φαντάζομαι ότι η δολοφονία του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου έχει επηρεάσει όλους μας φυσικά και πολύ περισσότερο όλο τον νομικό κόσμο της χώρας. Ακόμη περισσότερο κάποιους από εμάς που έχουμε συνδεθεί μαζί του, που το γνωρίζαμε και ως φίλο και ως συνδικαλιστή και βέβαια ως συνάδελφο και πάνω απ' όλα ως έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Mm-hmm. Πραγματικά θρηνεί και ο νομικός κόσμος, αλλά θεωρώ και ολόκληρη κοινωνία όταν συμβαίνουν αυτά μέσα στο γραφείο ενός παραστάτη της δικαιοσύνης, ενός λειτουργού της δικαιοσύνης και κάτω από αυτές τις πολύ σκληρές και στιγνές συνθήκες. Mm-hmm. Το πένθος πράγματι είναι βαρύ και η οδύνη είναι πολύ μεγάλη για όλους μας. Ακόμη περισσότερο για την οικογένειά του και όσους τον γνωρίσανε. Φίλες και φίλοι, θέλω να δώσω δύο στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών από την πλευρά της αστυνομίας για την αποτρόπαιη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου και να βλέπουμε εικόνες, κύριε Καλοκαίρι, είναι full frame παρακαλώ πάρα πολύ. Οι αρχές έχουν βρει γενετικό υλικό και αποτυπώματα στο δικηγορικό γραφείο όπου έγινε η δολοφονία του γνωστού δικηγόρου. Έχουν βρεθεί τρίχες και αποτυπώματα εκεί από την αστυνομία και αυτό λένε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τις έρευνες. Στο μεταξύ, μυστήριο γενικώς καλύπτει την εμψυχρό δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου. Δεν έγινε σε ένα απόμερο δρόμο, δεν στήσανε καρτέρι οι δράστες οι δολοφόνοι. Έγινε απόγευμα της Πέμπτης, γύρω στις 7 και 10, 7 και 4 το απόγευμα της Πέμπτης, σε μια πολύ κεντρική περιοχή, στο γραφείο του, στη Νεάπολη Εξαρχείων. Μπήκανε δύο άγνωστοι μέσα δράστες και από εκεί και πέρα ακολούθησαν διάφορα περιστατικά. Ένας συνεργάτης τους υποδέχτηκε του αποθανόντος. Μετά συναντηθήκανε στο γραφείο του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου οι δύο δράστες, ο συνεργάτης του δικηγόρου και ο Μιχάλης Ζαφυρόπουλος. Και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή βγήκε έξω ο συνεργάτης, διότι άκουσε λέει ένα τηλέφωνο να χτυπάει σε διπλανό γραφείο και τον εκτέλεσαν εμψυχρό με μία σφαίρα στο στήθος. Η σφαίρα βρήκε στον πνεύμονα και καρφώθηκε στην καρδιά και λένε ότι ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριέως. Συζήτησαν μαζί του επί ένα 20 λεπτό με τον ίδιο και τον συνεργάτη του και ένα 10 λεπτό μόνο με τον Μιχάλη τον Ζαφυρόπουλο. Αυτή η εκτίμηση αποκτά περισσότερο βάρος από το γεγονός ότι οι δύο δράστες, και αυτό είναι πολύ περίεργο φίλες και φίλοι, δεν πήραν κανένα μέτρο προφύλαξης. Δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, δεν φορούσαν γάντια, ούτε την ώρα των πυροβολισμών. Οι αστυνομικοί λένε ότι έχουν και τις περιγραφές από το συνεργάτη του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου και φυσικά έχουν και τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, όπως και γενετικό υλικό, όπως προείπα. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το θύμα αναφέρει ότι οι δράστες προκάλεσαν τυφλό τραύμα θώρακος στον άτυχο δικηγόρο με πυροβόλο όπλο, προκλήθηκαν και κακό στο αριστερό ημιθωράκιο και την αριστερή άνω κοιλία της καρδιάς. Το θύμα βλήθηκε από όπλο μικρού διαμετρήματος, από πολύ πολύ μικρή απόσταση, περίπου ενός μέτρου.
Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο άτυχος δικηγόρος, όταν είδε το όπλο, έβαλε μπροστά το χέρι του για να προστατευθεί. Εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου. Υπάρχει και η περίπτωση η δολοφονία να έγινε έπειτα από έντονη διαφωνία των αγνώστων δραστών με τον ποινικό λόγο. Και δύο λόγια για το προφίλ των δύο δραστών. Είναι ηλικίας 30 με 40 ετών. Ο ένας είναι 30 με 40 ετών, ύψος 1,80, αξίριστος, αδύνατος και μελαχνός, με κοντά σκούρα μαλλιά. Ο δεύτερος υπολογίζεται από 27 έως 40 ετών, έχει ύψος 1,70 περίπου, αδύνατος, ανοιχτόχρωμος και επίσης κοντοκουρεμένος, ενώ την ώρα της επίθεσης φορούσε τζιμ, παντελόνι και λευκό μπουφάν, αν αυτά τα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν καθόλου. Κύριε Λεπίδα, θέλω και από εσάς ένα σχόλιο. Είστε και εσείς συνάδελφος του αποθανόντος. Κάντε ένα σχόλιο. Όχι μόνο συνάδελφος, τον γνώριζα κιόλας. Ναι, πραγματικά είναι ότι ακριβώς μιλούν όλοι οι συνάδελφοι για τον άνθρωπο αυτό. Πέρα από συνδικαλιστής και σαν άνθρωπος και σαν δικηγόρος ήταν εξαιρετικός. Mm-hmm. Τώρα το ζήτημα για τις αιτίες και για τους λόγους της δολοφονίας, έχω την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να πει κανείς κάποια κουβέντα εδώ. Είναι αυτονόητα τα πράγματα. Δεν υπάρχει εξήγηση στο έγκλημα, δεν υπάρχει ερμηνεία κατά σχέση ή κατά κοινωνία στο έγκλημα. Mm-hmm. Και κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε να δικαιώσει κάτι τέτοιο σε οποιαδήποτε καταφυγή και αν κάνει. Και μάλιστα όταν στρέφεται απέναντι σε έναν υπηρέτη του δικαίου, έναν άνθρωπο ο οποίος από τη δική του θέση προσπαθούσε να βοηθήσει την κοινωνία μέσα από το δικό του μετερίζι. Ασχέτως αν το έκανε στο Α ή στο Β επίπεδο αυτό, πιστεύω ότι η δική μας αντίδραση, η αντίδραση των δικηγόρων σε ένδειξη, αν το θέλετε, πένθους γενικευμένου, είναι σωστή, είναι στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την αποχή. Δεν αρκεί, πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αναδειχθεί και σε επίπεδο πολιτικής διακυβέρνησης και στα διεθνή φόρα και όχι μόνο ως δολοφονία ενός ανθρώπου, αλλά για το γεγονός ότι το δίκαιο χτυπιέται στην Ελλάδα και χτυπιέται ακόμα και στο πρόσωπο των υπηρετών του. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεπίδα. Φίλες και φίλοι, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Τρίτη έχει τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Δευτέρα συναντιέται με την Κριστίν Λαγκάρντ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η επίσκεψη, φίλες και φίλοι, χαρακτηρίζεται ως υψηλού ενδιαφέροντος τόσο για τα συμφέροντα της χώρας, όσο όμως και για την ευρύτερη περιοχή. Είναι άλλωστε δεδομένο ότι και οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον κομβικό ρόλο που έχει η Ελλάδα στις εξελίξεις. Κρίσιμο στοιχείο της επίσκεψης είναι η σημαντική πλέον αναβάθμιση των σχέσεων της Αθήνας με την Ομογένεια. Η πολυπληθής κοινότητα των Ελλήνων της Αμερικής στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας και είναι ο καθοριστικός ο ρόλος της στην προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, η οποία άλλωστε την περίοδο αυτή έχει καταφέρει να γίνει ξανά ελκυστικός επενδυτικός προσδιορισμός. Τι θα κουβεντιάσει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Τραμπ? Στην ατζέντα των συνομιλιών, φίλες και φίλοι, βρίσκονται τα θέματα της οικονομίας, με έμφαση στην ενίσχυση των προσπαθειών της Ελλάδας για έξοδο από την κρίση και τη σταθερή πρόσβαση στις αγορές. Το θέμα της ασφάλειας, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου που παίζει η χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή και των περιφερειακών εξελίξεων στην περιοχή που παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον και η Ελλάδα έχει ενεργή συμμετοχή και αναβαθμισμένη συνεργασία με σειρά γειτονικών χωρών. Απόδειξη αυτού είναι η τριμερής Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτο και η τετραμερής Ελλάδα-Σερβία-Βουλγαρία-Ρουμανία διασκέψεις. Σπύρο, επίσης θα κουβεντιάσουν Σπύρος Ρουμελίδη και το θέμα της ενέργειας. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση? Ναι, το ενδιαφέρον δεν πρέπει να εστιαστεί μόνο στο τι θα πει ο κύριος Τραμπ ή τι θα πει και ο κύριος Τσίπρας, αλλά και στο εφόσον η σχέση αυτή προχωρά προς βελτίωση ακόμα παραπέρα και η Ελλάδα είναι ένα σημείο το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας το πω έτσι, ας με επιτραπεί, πρέπει να δούμε και ποια ανταλλάγματα θα έχουμε εμείς. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, εφόσον θέλουν οι Αμερικανοί να χρησιμοποιήσουν στο επόμενο διάστημα ως μια βάση σταθερότητα στην περιοχή την Ελλάδα, ποια είναι τα έμπρακτα ωφέλη που θα έχει η Ελλάδα από αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι ναι, μεν υπάρχουν ελπίδες από αυτή την επίσκεψη και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, αλλά υπάρχει και μια, ας πούμε, αγωνία
στο αν πράγματι εμπράκτος, πέρα από τα γνωστά λόγια, στηρίζουμε, βοηθάμε και όλα αυτά, αν εμπράκτος θα υπάρχει και θα υπάρχουν και ωφελήματα και στο, και στον τομέα της ενέργειας με μια πρακτικά αποτελεσματική συνεργασία και για την Ελλάδα, αλλά και στο θέμα το γεωστρατηγικό. Θα υπάρχουν πολλές συζητήσεις, γιατί αυτή την περίοδο ξέρουμε ότι το Αμερικανικό κράτος πουλάει όπλα γενικώς, ο κύριος Τραμπ ειδικεύεται σε αυτό, είναι το δικό του σπορ. Θα υπάρχουν αρκετές πιέσεις, για να, και όχι μόνο για τα F-16, αλλά γενικότερα στο θέμα το εξοπλιστικό. Σε μια χώρα όμως όπως είναι η Ελλάδα, η οποία δεν έχει και πολλές δυνατότητες αυτή την ώρα, και ναι, μεν τα εξοπλιστικά πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση, ίσως και δεκαετίας και μετά. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, δεν είναι εύκολες. Επομένως πρέπει να δούμε και εδώ ποιες συμφωνίες μπορούν να γίνουν. Πρέπει επίσης να δούμε αν για πρώτη φορά θα υπάρξει μια απευθείας συνεννόηση για το θέμα το εξοπλιστικό με το Αμερικανικό κράτος και όχι με μεσάζοντες. Οι μεσάζοντες έχουν πλήξει και έχουν δημιουργήσει και πάνω πολλά προβλήματα στο παρελθόν. Ναι. Και στο πρόσφατο παρελθόν. Ναι, ναι. Επομένως, γίνεται μια συζήτηση να υπάρχει μια απευθεία συνεννόηση με το Αμερικανικό κράτος. Mm-hmm. Άλλωστε, υπάρχει και μια διαδικασία συγκεκριμένη εκεί πέρα. Θα καθοριστεί από το Κογκρέσο ένα ύψος της προσφοράς, δηλαδή αυτού των πραγμάτων που θα πουλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα. Μαθαίνουμε ότι θα είναι γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, ίσως κάτι παραπάνω. Επομένως, δεν μπορούμε να αγοράσουμε υλικά ή να συμφωνήσουμε για υλικά πέρα από αυτό το ύψος. Αλλά αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή το άμεσο που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν τα ανταλλάγματα, μας ενδιαφέρει η συμφωνία να είναι αμοιβαία εποφελής. Μάλιστα. Μας ενδιαφέρει πέρα από τα καλά λόγια, γιατί και στο παρελθόν και ο κύριος Ομπάμα είχε καλές προθέσεις και πολύ καλά λόγια. Ναι. Αλλά το ξύλο ήταν ατέλειωτο. Ναι. Έτσι δεν έγινε κάτι πέρα από τα λόγια. Δηλαδή το ξύλο από τους Ευρωπαίους και από τους δανειστές γενικώς ήταν ατέλειωτο. Μάλιστα. Επομένως αυτή τη φορά περιμένουμε να δούμε αν η ανταπόκριση από πλευρά των Αμερικανών είναι τέτοια ώστε να υπάρχει και κάτι πρακτικό. Μάλιστα. Πέρα από τα καλά λόγια, σας στηρίζω, δεν σας στηρίζω και όλα. Ευχαριστώ πολύ. Τι λέτε, κύριε Μαριά, για την επίσκεψη? Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Είναι η σημαντικότερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην περίοδο της Πρωθυπουργίας του. Είναι πράγματι μια σημαντική επίσκεψη. Ναι. Βεβαίως θα ήταν ακόμη πιο σημαντική αν είχε φροντίσει προεκλογικά ο κύριος Τσίπρας να μην έχει κράξει κυριολεκτικά τον Τραμπ, το είπε πάρα πολλά πράγματα, και να έχει διατηρήσει έστω διάβλουση ελληνική κυβέρνηση με όλα τα κόμματα πρώτα, προκειμένου να μπορεί να έχει καλύτερες σχέσεις. Πέρασε πάρα πολύ καιρός, ήδη ο Ερντογάν έχει κάνει συναντήσεις, επαφές, που δεν πήγαν βέβαια καλά για άλλους λόγους. Να πω όμως το εξής, ότι είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να αρκεστούμε στα καλά λόγια, γιατί φοβάμαι ότι αυτό που θέλουν οι Αμερικάνοι σήμερα, να μας πουλήσουν τα όπλα, να κρατήσουν τη βάση στη Σούδα και γενικώς να πούνε καλά λόγια. Οι προτάσεις λοιπόν που έχουμε εμείς πει εδώ και ορισμένες ημέρες είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, εμείς διαφωνούμε με την παραχώρηση της βάσης της Σούδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν ο κύριος Τσίπρας κάνει μια συμφωνία, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να πληρωθεί αδρά από τους Αμερικανούς. Η Σούδα είναι ο χώρος, η βάση που μαζί με άλλη μια βάση, νομίζω, στην Ισπανία. Μπορεί να ελιμενιστούν άνετα τα αεροπλανοφόρα. Είναι στρατηγική σημασία. Είχε δοθεί τσάμπα ουσιαστικά στους Γάλλους, οι οποίοι βομβάρδισαν, αν θυμόσαστε, τον Καντάφη. Είχαμε 4 αεροπλάνα εκεί του Κατάρ που κάνανε παιχνίδι. Χωρίς να έχουμε πάρει και τίποτα. Εγώ βέβαια διαφωνούσα με όλα αυτά, αλλά θέλω να πω ότι όταν προσφέρεις κάποια πράγματα πρέπει να παίρνεις ανταλλάγματα. Δεύτερον, η βάση του Άκτιου είναι στρατηγική σημασία. Επομένως λοιπόν θα πρέπει να εκτιμήσει η κυβέρνηση, να δει σε ανάλογο διεθνές επίπεδο πόσο τιμάται ετησίως η παραχώρηση των όποιων διευκολύνσεων, και είναι αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια. Δεύτερον, επειδή οι ΗΠΑ κάνουν επισκευές στους στόλους τους, θα πρέπει να γίνει μια συμφωνία να γίνουν επισκευές στους στόλους των ΗΠΑ στο Σκαραμαγκά. Υπάρχει μια απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης απαράδεκτη που δεν επιτρέπει να χτίζονται εμπορικά πλοία στο Σκαραμαγκά, αλλά επιτρέπονται τα εμπορικά. Επομένως, θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον έχουν αρκετό στόλο ο οποίος χρειάζεται επισκευές, να γίνει μια συμφωνία τέτοια που θα στηρίξει την υπόθεση του Σκαραμαγκά, είτε αν μπει στην ειδική εκαθάριση όπως κάνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τρίτο θέμα. Έχουν προτάσει.
Τρίτο θέμα. Συγκεκριμένες προτάσεις. Ήρθατε πολύ έτοιμος, μου φαίνεται, για το θέμα. Αυτά τα έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Παρακαλώ. Τρίτον, επειδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τη σταθερότητα των ελληνικών τραπεζών, που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, θα πρέπει η κεντρική τράπεζα, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος, να συνάψει ένα swap με τη Fed. Το swap αυτό ήδη υπάρχει μεταξύ της, δηλαδή ανταλλαγής ουσιαστικά, συναλλάγματος και αμοιβαίας στήριξης, αυτό είναι το swap, που υπάρχει ήδη μεταξύ της κεντρικής τράπεζας της ΕΚΟΤΟΥ και της Fed, της Fed, της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ με την Αγγλία κλπ. Αυτό θα μπορούσε να δώσει σταθεροποίηση στην ελληνική οικονομία. Αυτό θα είναι το χαρτί της στήριξης για τις υποτιθέμενη έξοδο στις αγορές και κυρίως τα swap χρησιμοποιούνται για να ενισχυθούν οι εμπορικές τράπεζες. Δεν μου λέτε έτσι, κάτι λοιπόν, που δεν το ξέρω να σας ρωτήσω. Αυτό που λέτε, η ανταλλαγή που γίνεται ανάμεσα στη Fed και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μεμονωμένα, επειδή προτείνεται τώρα να το κάνει απευθείας η Ελλάδα με τη Fed, μεμονωμένα χώρα της Ευρωζώνης, το κάνει με τη Fed. Επιτρέπεται να γίνει και θα έχουμε μια απάντηση από τον κύριο Ντράγκη, γιατί το έχουμε υποβάλει ερώτηση στο ζήτημα αυτό. Επομένως, επιτρέπεται να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνω από την απάντησή σας. Δεν έχει γίνει, διότι η Fed κάνει παιχνίδι και από εκεί και πέρα, εφόσον τα έχει καλά και η κεντρική γαλλική τράπεζα και οι Μπούντεσμαν, δεν έχουν κανένα λόγο να παίξουν μόνοι τους. Εμείς λέμε λοιπόν ότι εν ώψη των όποιων συνεργασιών θα πρέπει να υπάρχουν ανταλλάγματα. Αν είναι σωστό λοιπόν αυτό. Είναι σωστό. Ένα swap, αυτό θα εν ώψη το ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από Έλληνες, από Αμερικανούς επενδυτές, Έλληνες της ομογένειας που θα χρειαστούν συνάλλαγμα, θα πρέπει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να στηριχθούν οι εμπορικές ελληνικές τράπεζες και επομένως είναι σταθεροποίηση και δείγμα γραφής που τις στηρίζουν. Ευχαριστώ και τέταρτο, πάρα πολύ. Ναι. Και τέταρτο, ναι. Και τέταρτο θα σου θυμίσω ότι τον Νοέμβριο του 2015 είχα σε αυτή την εκπομπή Εμίλια αποκαλύψει τα σχέδια που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για εξαγωγή LNG από το Τέξας στην Αλεξανδρούπολη. Το είχαμε πει εδώ. Ναι, το είχατε πει αυτό. Συμφερόντων του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτό ήδη προχωρεί και γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, θα γίνει εκεί το hub. Με μια μικρή διαφορά, ότι το κοστολόγιο, και αυτό πρέπει να προσέξουμε. Τώρα λέει LNG, hub κτλ. Φίλες και φίλοι. Είναι... Εγώ θα προτιμούσα να δίνει και εξηγήσεις αυτά, γιατί χώρος... πολλοί από εμάς δεν τα γνωρίζουμε αυτά που λέει ο κ. Μαριάς και χρειαζόμαστε μια επεξήγηση. LNG είναι για να τα καταλαβαίνουμε. Το υδροποιημένο αέριο. Μάλιστα. Θα έρχεται λοιπόν με καράβια Ελλήνων εφοπλιστών από το Τέξας μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Okay. Μετά θα γίνεται αέριο και θα πηγαίνει μέχρι τη Βουλγαρία, Ρουμανία. Να πούμε όμως ότι αυτό το αέριο είναι πανάκριβο, θα είναι 20% πιο ακριβό από την τιμή της αγοράς και αν δεν προσέξουμε θα συμβεί ό,τι στη Λιθουανία. Θα πληρώνουν οι καταναλωτές επιδότηση 20%. Αυτά λοιπόν τα είχα πει από το 2015. Μάλιστα. Προχωρούν. Ευχαριστώ. Επομένως μπορούμε υπό όρους και προϋποθέσεις να έχουμε θετικά στοιχεία. Αρκεί να μην πάμε να γίνουμε μόνο φωτογραφίες που είναι καλά λόγια, τα καλά λοιπόν, παιδιά. Κύριε Πιλάλη. Μας αναγκάσουν να αναγνωρίσουμε, που δεν πιστεύω ότι θα το κάνουμε, και τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Α, βάζετε και τέτοιο θέμα να μας πιέσουν για τα Σκόπια. Προφανώς θα μπουν φίλες και φίλοι όλα τα θέματα. Κύριε Πιλάλη, το θέμα είναι, έχει δίκιο ο κύριος Μαριάς, κατά τη γνώμη μου. Μην πάμε εκεί πέρα, ας πούμε, και δεν πετύχουμε τίποτα. Ενώ οι Αμερικάνοι πετύχουν αυτά που ζητάνε, γιατί συνήθως οι Αμερικάνοι όταν ζητάνε κάτι γίνεται, ας πούμε. Θυμάμαι παλαιότερα που λέγανε οι πολιτικές ηγεσίες, παλαιότερα πριν από δεκαετίες, ξέρω εγώ, έξω οι βάσεις των Αμερικανών, έξω οι βάσεις του θανάτου κτλ. Και οι βάσεις όχι μόνο δεν φύγανε, παρά τη ρητορική της εποχής, παραμείνανε κανονικά, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Παρακαλώ. Να περιγράψω και εγώ πώς βλέπω τη συγκεκριμένη επίσκεψη, κύριε Λιάτσο, και να απαντήσω στο συγκεκριμένο θέμα. Καταρχήν να πω ότι θεωρώ ιδιαίτερα εύστοχο το εισαγωγικό δικό σας ρεπορτάζ πάνω στην επίσκεψη, όχι μόνο του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, αλλά και άλλων κεντρικών στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, υπουργού κτλ. Στην Αμερική. Ναι, ναι. Πράγμα που δείχνει ότι ασκείται ένα πολύπλευρο έργο. Δηλαδή, είχαν πάει οι υπουργοί αρκετές μέρες νωρίτερα προκειμένου να προλιάνουν, να κάνουν επαφές που θα διευκολύνουν λοιπόν τις όποιες κινήσεις και προσέλκυσης επενδυτών και της συνολικότερης γεωπολιτικής πολιτικής της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πω το ότι πολύ σωστά επισημάνατε το ότι είναι μια σειρά επαφών που έχει εξελιχθεί και με άλλες χώρες και με την Κίνα και με την Αίγυπτο, όπως είπατε πολύ σωστά, και τις τριμερείς, να θυμίσω και τις συνόδους των νοτιών χωρών κτλ., στις οποίες η χώρα μας προσπαθεί να αναδείξει στην καρδιά και του κόσμου και της Ευρώπης τα προβλήματα και να επιδιώξει
όπου μπορεί συμμαχίες που να προωθήσουν και τα συμφέροντα της χώρας αλλά και συνολικότερα των εργαζόμενων αυτού του πλανήτη. Να πω το ότι, για παράδειγμα, στην Αμερική, χθες νομίζω μιλούσε ο κ. Τσακαλώτος στην πολύπλευρη αυτή επίσκεψη λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο του, σε ένα από τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια του George Washington, λέγοντας μέσα από τη διάλεξή του την ανάγκη να αλλάξει ατζέντα σε ένα, και έναν σε ένα καινούριο χάρτη, ναι, με κοινωνικά δικαιώματα η Ευρώπη. Άρα λοιπόν το ιδεολογικοπολιτικό στοιχείο. Μπορούμε και χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τόνισε. Της άποψης, βέβαια. Σε αυτή την ομιλία είπε ότι ο κ. Τσακαλώτος ότι μπορούμε και χωρίς το Δουνουτού. Αυτό λοιπόν, ναι, το ότι η άποψη λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, όπως εμείς την βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια και με την ανάληψη της κυβερνητικής ευθύνης, προωθείται και τα συμπεράσματα καλούν να αλλάξουν τις συγκεκριμένες πολιτικές. Δεν πάμε δηλαδή απλώς να κάνουμε ένα deal μόνο, το οποίο είναι όπως προφανώς το επιθυμεί. Και εδώ να σχολιάσω και λίγο κάτι που είπε ο κ. Μαριάς. Ίσως ήταν καλύτερο, λέει, είπε, αν δεν είχε μιλήσει για τον κ. Τραμπ. Η άποψη η οποία έχει εκφράσει ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως πριν κατά τις αμερικάνικες εκλογές, δείχνει και την διαφορετική προσέγγιση που έχουμε πάνω στο θέμα της συμμετοχής της χώρας μας στο διεθνές στερέωμα. Δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε παρατηρητές των εξελίξεων. Αφήστε με να ολοκληρώσω μόνο. Αφήστε με όμως να ολοκληρώσω. Ναι, αλλά δεν είναι ώρα να σας διακόψω, να με διακόψετε. Συνεχίστε, κύριε Πιλάλη, και ολοκληρώστε για να πάω στον κύριο Κίτσο. Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη. Λοιπόν, όταν λοιπόν κρίναμε το ότι θεωρούσαμε για το θετικότερο της χώρας, του πλανήτη, θα έπρεπε να υπάρξουν ενδεχομένως άλλες εξελίξεις, τοποθετηθήκαμε, διότι αυτό θεωρούμε ότι είναι ο ρόλος μιας χώρας. Πολλές μικρές σε εισαγωγικά χώρες κατά καιρούς έχουν καταφέρει και έχουν επιβάλει τις απόψεις τους, και εδώ εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε στο βαθμό που μας αναλογεί. Σήμερα όμως δεν μας εμποδίζει μέσα από τη θέση του συνομιλητή σε ένα διεθνές ρευστό περιβάλλον να λέμε τις απόψεις μας και να διεκδικούμε. Έχοντας και τη φερεγγιότητα ενός πραγματικά. Θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα που έλεγε ο Λανδρέου παλιά. Μετά έγινε φίλος με τον Ολλανδρέο. Με συγχωρείτε. Δεν είναι θέμα φίλων, είναι θέμα ενός. Όχι, δεν σας είπα. Σας είπα μετά γίνανε. Οι εχθρών. Είχαν καλή επαφή, καλή σχέση μετά. Όταν έκανε. Τον Γάλλο πρόεδρο, τον πρώην. Όταν ο πρωθυπουργός χώρας έλεγε αυτά που έλεγε για το ενδεχόμενο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, δεν ήταν ούτε φίλος ούτε εχθρός. Ήταν ένας ηγέτης μιας χώρας με πολιτικό πρόσημο, ο ίδιος, που πιστεύει ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν ορθοποτά ούτε στην Ευρώπη ούτε στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πιλάλη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κίρτσο, νομίζω εσείς ότι με την ψύχρεμη ματιά θα ακούσουμε, ας πούμε, και μια ψύχρεμη άποψη τώρα για αυτή την επίσκεψη. Δεν ξέρω αν είναι ψύχρεμη. Παρακαλώ, εσείς γενικά είστε ψύχρεμοι. Εγώ θεωρώ ότι η επίσκεψη αυτή είναι κυρίως επικοινωνιακή και έχει σχέση με προμήθεια οπλικών συστημάτων, την οποία προμήθεια, κατά την άποψή μου, δεν έπρεπε να κάνουμε σε αυτή τη φάση που είμαστε υπερχρεωμένοι και για διάφορους άλλους λόγους που θα εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ για την Ελλάδα έχει περιορισμένο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι δεν ξέρει τι πολιτική να ακολουθήσει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή έχει ανοίξει διάφορα μέτωπα. Για παράδειγμα, επέβαλε δασμούς τιμωρητικούς σε μια εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών, την Bombardier, η οποία είναι καναδέζικη, αλλά έχει μεγάλες επενδύσεις στην Ιρλανδία. Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα σχέση με τους Ευρωπαίους. Και γενικά δεν έχουν συνεννοηθεί ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι, και υποθέτω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι και καν σε θέση να παρουσιάσει την ευρωπαϊκή ατζέντα στον Τραμπ. Γιατί δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτά τα ζητήματα και, εν πάση περιπτώσει, και το ειδικό βάρος της κυβέρνησης. Ναι, αλλά προέρχεται από ένα τόπο ο κύριος Τσίπρας που είναι πολύ κρίσιμος γεωπολιτικά και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους Αμερικάνους. Εγώ είμαι πιο ρεαλιστής στις διεθνείς σχέσεις. Ναι, ναι. Τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά δεν τρώγονται. Εδώ πρέπει να δούμε τι δίνεις και τι παίρνεις. Έτσι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν ξέρει την ευρωπαϊκή στρατηγική των ΗΠΑ, δεν έχει συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους. Επομένως, το να περιμένει κανείς ότι θα συνεννοηθεί ο Τσίπρας με τον Τραμπ είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι ότι. Τώρα, είπατε κάτι το οποίο μου δημιουργείται ένα ερώτημα και μια απορία. Είπατε ότι αυτό γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους. Είχε ανάγκη ο Τραμπ τη συνάντηση με τον Τσίπρα, όχι, ή πώς? Δηλαδή, πώς το λέτε αυτό? Μια κοσαριά. Τότε τι, δηλαδή, ότι ο Τσίπρας έπεισε τον Τραμπ για να βοηθήσει ο Τραμπ επικοινωνιακά τον Τσίπρα? Δεν καταλαβαίνω. Θα φτάσουμε και εκεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν φτάνει που χρωστάμε το 180% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Μόλις γυρίσει ο Τσίπρας, δηλαδή σε μερικές μέρες, κατά πάσα πιθανότητα
θα χρωστάμε ή το 181% ή το 182% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Γιατί ήδη ξέρουμε ότι θα υπογράψει ένα τσέκο ο κύριος Τσίπρας σε βάθος χρόνου φυσικά, ναι, δανεικά δηλαδή, για την αναβάθμιση των 95 F-16, κόστος γύρω στα 3 δις ευρώ. Να μην το κάνει αυτό. Όταν εντάξει τώρα. Λοιπόν, ναι. Με συγχωρείτε, αλλά οι γείτονες ψωνίζουν, λες και πάνε στο μπακάλι, ας πούμε. Μάικο Τσοχατζόπουλος την εθνική άμυνα επικαλέστηκε ο άνθρωπος, μας έβαλε μέσα. Γιατί επί Νέας Δημοκρατίας παλιότερα δεν αγοράζονταν, δηλαδή αεροπλάνα. Μόνο εφεύρεις του Τσοχατζόπουλου. Άρα δηλαδή πρέπει το μέλλον μας να είναι η επανάληψη του καταδικασμένου παρελθόντος. Όχι, εκτός αν θέλετε να απογυμνοθούμε από την εθνική άμυνα. Να απογυμνοθούμε, αλλά πώς θα γίνει τότε. Δεν θέλω και να καραχρεοκοπήσουμε. Σωστό, και εγώ δεν θέλω να καραχρεοκοπήσουμε. Διότι αν υπογράψει ένα τσεκ 5 δις ο κύριος Τσίπρας, γιατί τώρα είναι πολύ άνετος στις υπογραφές, θα σημαίνει 500 ευρώ το άτομο, δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια που μας παρακολουθεί θα έχει μέσα 2.000 ευρώ, τα οποία θα τους κυνηγάνε ολόκληρη τη ζωή τους, για να κάνει το παιχνίδι της επικοινωνίας ο Τσίπρας με τα F-16 κτλ. Πολλές ιστορίες έχουμε όμως, κύριε Κίτσο. Ναι, λοιπόν. Ιστορίες αυτές κατά την διακόπτεση. Κύριε Πιλάλη, ήσασταν κατά των διακοπών πριν. Μην τον διακόπτετε. Τώρα τι, αλλάξατε. Κολοτούμπα κι εσείς. Να τερατολογούμε. Όχι, όχι, δεν θέλω. Κύριε Πιλάλη, αφήστε το. Μα σας εξηγώ. Τρία δις είναι ο εξυγχρονισμός των F-16. Διπλό. Αν πάνε και στα F-35, δηλαδή ναι, στα την επόμενη γενιά μαχητικών, ναι, αεροσκαφών. Οι Τούρκοι παραγγείλαν καμιά 200αριά. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, αλλά οι Τούρκοι έχουν αναπτύξει την οικονομία τους. Ναι. Οι Τούρκοι χρωστάνε το 35% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους. Ναι. Επομένως, προτείνω εγώ, πρωτού αρχίσει και μοιράζει τα δισεκατομμύρια που δεν έχουμε, πρώτον να βγούμε από την οικονομική κρίση. Αυτό είναι σωστό. Μετά να βγούμε από την κοινωνική κρίση. Ναι. Και μετά, τέλος πάντων, αφού μειώσουμε και το χρέος, να δούμε αν θα πάρουμε τα αμερικάνικα. Γιατί εγώ θα σας πρότεινα, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κάνει κοινή αμυντική πολιτική, και επειδή μέσα από την κοινή αμυντική πολιτική μπορεί να εξασφαλίσουμε στο μέλλον κάποιες εγγυήσεις για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα σύνορα της Ελλάδας. Αυτό που λέει ο κύριος Μακρόν μας λέτε τώρα. Λοιπόν, δηλαδή για την δηλαδή ενιαία άμυνα, ενιαίο. Την ώρα που πάμε να κάνουμε. Δηλαδή να πάρουμε γερμανικά ή γαλλικά, λέτε τώρα. Πάμε να κάνουμε την ευρωπαϊκή επανεκκίνηση. Ναι, ναι. Πάει ο Τσίπρας στην Ουάσιγκτον να υπογράψει το τσεκ. Λοιπόν, τι μήνυμα στέλνει. Ναι. Λοιπόν, πρώτον θα μπούμε μέσα. Δεύτερον, δεν είναι η ώρα μια υπερχρεωμένη χώρα, γιατί πρώτα είναι η οικονομία. Έτσι γίνεσαι δυνατός. Μετά είναι η κοινωνική συνοχή και μετά έρχονται και τα. Και μετά είναι η άμυνα. Και μετά είναι και μετά η άμυνα. Είναι η άμυνα χωρίς οικονομία. Και με ένα Ερντογάν ο οποίος κάνουν 100 παραβιάσεις καθημερινά το 24ωρο στο Αιγαίο. Τώρα, ναι. Όχι, δηλαδή, με συγχωρείτε, εσείς δεν διαβλέπετε κανένα δηλαδή κίνδυνο, κανένα φόβο από την πολιτική της Τουρκίας. Δεν βλέπετε κάτι. Να σας πω, δεν διαβλέπω κίνδυνο τουρκικής εισβολής, αν θέλετε να το πάμε εκεί. Ναι. Και δεύτερον, αν υπάρχει κίνδυνος τουρκικής εισβολής, δεν προλαβαίνουμε να εξοπλιστούμε, γιατί αυτά τα προγράμματα θα κρατήσουν 5-7 χρόνια, θα γίνει εισβολή. Επομένως, πάλι στο ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα καταλήγουμε. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι πάνε για τα. Έχετε πάντως έτσι πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Ναι, προφανώς. Αλλά είναι λίγο. Την ίδια ανάλυση. Πω, είναι. Και να σας διευκολύνω σκέψεις, την ίδια ανάλυση είχα και επί των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δηλαδή, κάθε φορά που πηγαίνανε διάφοροι. Η κρίση δηλαδή, όταν πήγαινε δηλαδή ο Καραμαλής, ας πούμε, ο Σιμίτης, ο Μητσοτάκης, ναι, ο Αείμνηστος, ναι, κτλ. Είχατε την ίδια σκέψη. Όχι, κυρίως μετά την κρίση στα Ίμια έγινε αυτό το πράγμα και εκεί μπήκαμε καμιά 30 δις μέσα. Πήραμε για παράδειγμα τα γερμανικά υποβρύχια, τα οποία δώσαμε 80% προκαταβολή το 2000-2001, γιατί ήταν εθνική ανάγκη, κινδυνεύαμε κτλ. Και ακόμα δεν λειτουργούν τα γερμανικά υποβρύχια. Τώρα ψιλολειτουργούν. Ψιλογέρουν, λέω. Κάνουν τώρα τις δοκιμές με τις τορπίλες κτλ. Το 2017. Επομένως, πληρώσαμε το 2000-2001 για να κοιμόμαστε ίσχυοι και το 2017 δεν έχουμε ακόμα τα οπλικά συστήματα που πληρώσαμε. Τα ίδια έγινε, να σας θυμίσω. Το εστιάσατε τώρα εσείς πολύ σωστά πολιτικά, γιατί είστε καλός πολιτικός παίκτης. Το εστιάσατε βέβαια στα εξοπλιστικά. Εγώ το κεντρικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θα δοθεί μάχη την Τρίτη στο Λευκό Οίκο με Τσίπρα Τραμπ. Θα προσπαθήσει να πείσει ο Πρωθυπουργός ο Έλληνας. Δεν με ενδιαφέρει τώρα ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε πρωθυπουργός θα έλεγα αυτό, θα προσπαθήσει ο πρωθυπουργός να πει στον Τραμπ να πιέσει το Δουνουτού, τη Λαγκάρντ, να μην μας δημιουργήσουν πρόβλημα για απρόσκοπτη έξοδο από τα μνημόνια. Ναι, λοιπόν, καταρχήν, ο Ομπάμα, ο οποίος είχε καλές προθέσεις, γιατί ήταν, ας πούμε, φιλοευρωπαίος, δεν μπόρεσε να πιέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άλλωστε, θα σας θυμίσω, γιατί το ξεχνάμε, αυτή η τρέλα του ΣΥΡΙΖΑ να ψάχνει τη λύση στο ελληνικό χρέος, το οποίο το έχουν οι Ευρωπαίοι στην Αμερική,
Δείχνει δηλαδή ότι οι άνθρωποι ή κοροϊδεύουν τον κόσμο, που είναι το πιθανότερο, ή είναι εντελώς αδιάβαστοι. Θα συζητήσεις με αυτόν που έχει την υπογραφή για το χρέος. Θα συζητήσεις με τον άλλον, ο οποίος δεν έχει χρηματοδοτήσει το χρέος. Δηλαδή, συζητάμε τι θα γράψουν οι Financial Times. Συγχωρείτε, αλλά οι Αμερικάνοι είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι του Δουνουτού. Όπως γνωρίζετε. Ναι, κάποιο λόγο θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος. Προφανώς. Κάποιο λόγο έχει. Έχουν ανάλογο, θα γίνει. Έχουν ανάλογο λόγο οι Ευρωπαίοι, γι' αυτό και η Λαγκάρντ είναι Γαλλίδα και δεν είναι Αμερικάνα. Ναι, και εντάξει, αυτό έχει σημασία. Και ο προηγούμενος ήταν Γάλλος. Έχουν λόγο και οι άλλες χώρες, οι οποίες είναι πολύ πιο αυστηρές και από τους Ευρωπαίους και από τους Αμερικάνους, γιατί θεωρούν ότι οι τρίτες χώρες θεωρούν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας καλύπτει. Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση. Επομένως, θα μπούμε μέσα αγρίως. Τα πολιτικά δεν έχουν κανένα. Όπως ξέρετε, τα εξοπλιστικά. Εσείς ξέρετε πολλά πράγματα, είστε πολύ μέσα. Τα εξοπλιστικά δεν πληρώνονται. Πας και παίρνεις ένα κιλό κρέας και δίνεις τα λεφτά. Ούτε το τα εξοπλιστικά πάνε σε βάθος χρόνου και πληρώνονται, ότι, και πληρώνονται κατά μέσα, διαστήματα. Μπροστά, πολύ στο μέλλον. Όταν λέμε ότι έχουμε βάλει μέσα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, αυτό εννοούμε. Ότι θα πληρώσουμε αύριο το πρωί. Είστε τώρα εντός γραμμής με τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και κυρίως την οπτική γωνία που εκφράσατε για την άμυνα. Παρακαλώ, κύριε Πιλάλη, παρακαλώ. Για την άμυνα. Θα σας πω το εξής. Ειδικά όταν έχεις αυτό το γείτονα, ναι, ο οποίος δεν αφήνει σε ησυχία, ναι, τους ηρωικούς πιλότους μας, ναι, να ξεκουραστούν. Οι ηρωικοί πιλότοι μας, οι δικοί μας πιλότοι, που είναι 24 ώρες απίκο για να αποκρούν τις παραβιάσεις των Τούρκων. Τους εκτιμούμε τόσο τους ηρωικούς πιλότους μας, παρακαλώ, που έχουμε μειώσει κατά 50% τους μισθούς. Κακώς. Αλλά παρόλα αυτά είναι ηρωικοί. Βεβαίως είναι ηρωικοί. Για ακόμα ένα λόγο περισσότερο. Ότι αγαπάνε την πατρίδα παρά τις μειώσεις των μισθών. Είναι υποκρισία. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και σου λέει ότι το κεφάλαιό μας και το υπερόπλο μας είναι οι πιλότοι μας, που τους έχει μειώσει. Κακώς τους μειώσανε. Τους μισθούς. Κακώς τους μειώσανε. Αντί να τους αυξήσει τους μισθούς που δεν κοστίζει και κάτι, δεν είναι πόσους πιλότους έχουμε, ναι, σου λέει πάνε να ρίξω 3 έως 6 δις για να δω τι θα γίνει σε 6-7 χρόνια. Ναι. Μήπως μου επιτεθούν εντωμεταξύ ή μετά σε 15 χρόνια. Δηλαδή δεν έχουν μιλήσει άλλοι καθόλου. Σημειώστε το. Θα το πείτε σε λίγο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ολοκληρώστε, κύριε Κίτσο, γιατί αδικούμε τώρα τους υπόλοιπους. Άρα έχουμε την επικοινωνία, θα τα σκάσουμε χοντρά. Τώρα στα πολιτικά δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει συνεννόηση, γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική της Ουάσιγκτον, ναι, εκτός αν περιμένουν να πάει ο Τσίπρας για να τη βρούνε μαζί. Το αμφισβητώ. Τώρα, προσέλκυση επενδύσεων. Ναι. Εκεί υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, αλλά θα πρέπει να πούμε τι εκεί είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Δηλαδή, ή μπορείς. Ενέργεια, δεν ενδιαφέρονται οι Αμερικάνοι γιατί. Το ενέργεια είναι γενικό. Υδρογονάνθρακες, κύριε. Εντάξει, κύριε ωραίο. Όλος ο πλανήτης ενδιαφέρεται για τους υδρογονάνθρακες. Ναι. Έχουν κάποια συγκεκριμένη επένδυση, γιατί ο Τσίπρας θα πάει να υπογράψει συγκεκριμένο τσεκ. Οι άλλοι έχουν να υπογράψουν ένα συγκεκριμένο τσεκ για να επενδύσουν στην ελληνική οικονομία. Εσείς να τι κάνουν... λέτε, τι εκτίμηση κάνετε. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο, διότι υπάρχει, αν υπήρχε τίποτα έτοιμο και επειδή υπάρχει μια έτσι προπαγάνδα στο στήλο ότι πάει, κάτι θα κάνει κτλ. Δεν θα μας είχαν προετοιμάσει ότι κάτι θα κάνει. Θα δείτε τον Τζον Κάλαμος, ο οποίος έχει μπει όντως στην Εθνική Ασφαλιστική, διότι κατέρευσε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα το 2015 με τη μέθοδο Τσίπρα-Βαρουφάκη. Μπήκανε έτσι, αφελινίστηκε και μπήκανε και μπράβο τους που μπήκαν από μια άποψη, αλλά αυτό δεν είναι παραγωγική επένδυση. Μπήκανε εκεί που άνοιξε η τρύπα. Εμείς θέλουμε επενδύσεις για να δημιουργηθούν θέσεις πλήρους απασχόλησης εργασίες με καλές αμοιβές. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Να μας τα εξηγήσουν, τους δίνουμε την ευκαιρία. Θα μπούμε στην οικονομία πιο βαθιά. Σε λίγο θα μπούμε στα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Παλάτζα, τι λέτε. Παρακαλώ. Ήταν λίγο ο κύριος Κίτσος από τη δίκη του πλευρά. Μπορεί να έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τα βλέπει τα πράγματα λίγο σκούρα. Πολύ σκούρα τα βλέπει. Σκούρα. Επικοινωνία, τα βλέπω, επικοινωνία και χρεωστικά βλέπει τα πράγματα ο κύριος για την κυβέρνηση. Είναι λίγο σαν το κουκουέ τώρα, αλλά δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ούτε στον Τραμπ ούτε στον Τσίπρα. Ούτε στον Τραμπ έχετε, ούτε στον Τσίπρα. Σαφώς. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μας έχει συνηθίσει, νομίζω είναι ο πρωθυπουργός που είδε τους περισσότερους ηγέτες μέσα σε 2 χρόνια. Ναι. Αλλά είναι και ο πλέον αναποτελεσματικός. Δηλαδή βλέπει ηγέτες που προσπαθεί, κάνει πολιτικές διαπραγματεύσεις και στο τέλος τους θέλουν τις γραμματείες και τα τεχνικά κλιμάκια να κλείσει τα θέματα. Έτσι έγινε κάθε φορά. Και ό,τι ήθελε το Δουνουτού, το υπέγραφε ο Τσίπρας πάντα με χαρά και προσμονή. Θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση εντάσσεται σε μια επικοινωνιακή αντεπίθεση που προσπαθεί να κάνει ο Πρωθυπουργός και να βγάλει ένα άλλο προφίλ διαφορετικό προς τα έξω και δεν θα έχει καμία ουσιαστική ωφέλεια για τη χώρα. Και είναι και σε μια κρίσιμη περίοδο το ταξίδι του κ. Τσίπρα στην Αμερική, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως ξέρουμε όλοι, οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία είναι σε πολύ άσχημη φάση. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε εμείς αυτό. Νομίζω δεν γίνονται έτσι αυτά.
Δηλαδή, καταρχήν έχουμε δει ότι οι σχέσεις του Ερντογάν με διάφορες χώρες αυξομειώνονται. Μία είναι καλές, μία είναι κακές. Ναι. Και αυτό κυρίως έχει να κάνει με το τι συμφέροντα αγοράζει και πουλάει η Τουρκία σε κάθε φάση. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι... Πάντως την ευρική κατάσταση του Ερντογάν και της Τουρκίας εμείς πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Και όταν ανοίγει πόρτα για τον οποιοδήποτε επαναλαμβάνω πρωθυπουργό, ήταν και απάνω ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, η Φόφη γεννηματά κτλ. Οποιοδήποτε για να είναι, είναι πολύ σημαντική μια επίσκεψη στο Λευκό Οίκο. Πώς να το πω τώρα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σε μια τόσο πολύ σημαντική επίσκεψη, όχι για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, για την Ελλάδα. Έτσι το βλέπω εγώ. Πρέπει να το δούμε λίγο πιο ψύχραμα και πιο σφαιρικά το θέμα. Μην είμαστε δηλαδή τόσο αφοριστικοί, καταγγελτικοί κτλ. Εάν είχαμε στρατηγική σαν χώρα και γινόταν τόσο σοβαρές επισκέψεις ένας πρωθυπουργός, θα έπρεπε να υπάρχει ένα εθνικό συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής στο οποίο να συμμετέχουν όλα τα κόμματα, τέτοια θέματα να προετοιμάζονται και να συζητιούνται εκεί και ο καθένας με τις σχέσεις του να μπορεί να επηρεάσει και να βοηθήσει τη χώρα. Αυτά δεν έχουν συμβεί στην Ελλάδα, όχι τώρα μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν συνέβαιναν ποτέ και δεν βαίνεται να συμβούν και στο ορατό μέλλον. Αυτό θα ήταν ένας ιδανικός τρόπος να χειριζόμαστε την εξωτερική μας πολιτική. Μάλιστα. Θεωρώ όμως ότι από όσο έχω παρακολουθήσει και από όσο έχω δει, δεν υπάρχουν στην ατζέντα τη συζήτηση με τον Τραμπ ούτε το κυπριακό, ούτε τα εθνικά μας θέματα, ούτε τίποτα από αυτά. Εδώ ο κύριος Κίσος μας είπε μέχρι και το Σκοπιανό θα κουβεντιαστεί. Εγώ. Ο κύριος Μαριάς, με συγχωρείτε. Ο κύριος Μαριάς. Εγώ από μέχρι και το Σκοπιανό. Για να δούμε τι θα ξέρω. Ευχαριστώ κύριε Παλατζά. Ολοκληρώσατε. Πάμε στον κύριο Λεπίδα για να προλάβουμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Λεπίδα. Αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Βεβαίως θέλω να κάνω σχόλιο και να κάνω μερικές επιγραμματικές παρατηρήσεις και στα όσα ακούστηκαν και κατά τη δική μου γνώμη το τι είναι το πιο σημαντικό από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Καταρχήν να διευκρινίσουμε, πιστεύω ότι το ξέρουν καλύτερα από μένα οι συνομιλητές μου που ήταν και στα διεθνή φόρα, ότι μια επίσκεψη ενός Πρωθυπουργού σε οποιαδήποτε χώρα για να συναντηθεί με τον ηγέτη της χώρας αυτής, κανείς δεν περιμένει να βγάλει τα αποτελέσματα η συνάντηση η ίδια. Η συνάντηση προετοιμάζεται για τις διπλωματικές οδού πάντα, έχουν συζητηθεί τα πάντα, έχουν κλείσει θέματα που μπορούσαν να κλείσουν και ίσως να μην κλείνουν κάποια θέματα που αναμένεται η επισφράγηση από τη συνάντηση των ηγετών. Το να συζητούμε ότι θα γίνει κάποιο θαύμα από τη συνάντηση, όχι με τον Τραμπ, με οποιονδήποτε Τραμπ, θεωρώ ότι στερείται ουσιαστικής, λογικής, νομικής και διπλωματικής βάσης. Πάντως δεν μίλησε κανείς για θαύμα. Μίλησε απλώς να έχει καλό αποτέλεσμα, θετικό, σωστό, πρόσημο η συνάντηση με τον Αμερικανό. Συμφωνώ. Αυτό. Το θαύμα, λέω, κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, που αναδύεται στην πραγματικότητα, είναι ότι δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Το διπλωματικό περιβάλλον γνωρίζει το τι θα συμβεί. Γνωρίζει και το αποτέλεσμα. Το τι θα γίνει τουλάχιστον grosso modo. Δεν γνωρίζει ίσως τις λεπτομέρειες. Γιατί έτσι προετοιμάζεται. Αυτή είναι η προετοιμασία της επίσκεψης. Δεν είναι προετοιμασία. Πρέπει να γίνονται τέτοιες συναντήσεις. Προφανώς, πρέπει να γίνονται. Προφανώς. Θα εξηγήσω και γιατί. Ναι. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί κάποιοι λένε ότι ας μην πάει καθόλου, λέει, στον Αμερικάνο, δεν θα βγει τίποτα. Οι Αμερικάνοι είναι οι κατακτητές του κόσμου και θα χάσουμε, θα βγούμε χαμένοι. Δεν θα μας δώσουν τίποτα. Δεν ισχυρίζομαι αυτό. Επί της ουσίας είπα το τι συμβαίνει στις συναντήσεις αυτές. Έχει όμως τεράστια συμβολική αξία η συνάντηση, γιατί οτιδήποτε προκύψει από αυτά τα οποία έχουν προετοιμαστεί και ένα καλό κλίμα και μια καλή εικόνα θα έχει επιπτώσεις στις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες. Δηλαδή οι πόντοι που θα πάρουμε, αν πάρουμε ή που θα χάσουμε, δεν είναι σε σχέση με τον συζητητή, γιατί αυτά τα γνωρίζουμε, είναι σε σχέση με τρίτες χώρες. Αυτό έχει γίνει, αν το θέλετε, και πρόσφατα και με την κόντρα, την περίφημη κόντρα της Τουρκίας με την Αμερική. Και έρχομαι εδώ να δω και αυτούς οι οποίοι μιλάνε ότι, ξέρετε, στεναχωρήθηκε ο Τραμπ επειδή του είπε κακά λόγια ο Τσίπρας. Δεν υποστηρίζω Τσίπρα και σε τίποτα για ό,τι κάνει. Λέω όμως το εξής, για να το δέσω με το προηγούμενο, στη διπλωματία δεν υπάρχουν τα πείσματα της οικογενειακής και της φιλικής οικειότητας. Δεν κάνουν μενάζ για διπλωματία. Κανείς, γιατί δεν μπορεί να κάνει μενάζ για διπλωματία. Θυμίζω ότι ο Ερντογάν έχει πει πολύ χειρότερες κουβέντες για τους μεγάλους ηγέτες των μεγάλων χωρών. Βλέπε Πούτιν, βλέπε Τραμπ, οτιδήποτε. Και όμως αυτό δεν τους στοιχίζει. Αυτό σημαίνει ότι τα συμφέροντα λειτουργούν κάτω από οποιασδήποτε κουβέντες και ρυθμίζουν αυτά τα θέματα πέρα από τον επικαιρικό λόγο των ηγετών. Τώρα, μου κίνησε το ενδιαφέρον κάτι το οποίο νομίζω είπε ο κύριος Μαριάς. Είπε ο κύριος Μαριάς ότι ουσιαστικά οι Αμερικάνοι επιθυμούν μέσα στα πλαίσια αυτά να πουλήσουν εξοπλισμό.
Το ζήτημα το μεγάλο είναι ότι γίνεται μια συνάντηση για να καλυφθούν οι ανάγκες του πολιτή και όχι του αγοραστή. Για να καλυφθεί η ανάγκη δηλαδή του Τραμπ αυτή τη στιγμή για τις Αμερικές να στηριχθεί πάλι στην εξοπλιστική βιομηχανία ως μοχλό ανάπτυξης της αμερικάνικης οικονομίας εις βάρος των χωρών που έχουν προβλήματα με τους γείτονές τους, που εν πωλής είναι προβλήματα τα οποία δημιουργούνται ή οφείλονται ή ανέχονται ή παραλείπονται από τις κυρίαρχες δυνάμεις. Γιατί δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι το πρόβλημα Ελλάδα με Τουρκία και με τις πτήσεις και την ανάγκη να αναχαιτήσουμε και με τη χρήση των F-16 και των F-15 προκύπτει μόνο από μία τρέλα κάποιων ανθρώπων της απέναντις όχθης. Προκύπτει από συμφέροντα γεωπολιτικά που νομίζω κάποιοι αν δεν τα υποθάλπουν, ολοκληρώνω, αν δεν τα υποθάλπουν, τουλάχιστον τα ανέχονται. Λέω όμως και κάτι ως νομικός. Ναι, ναι. Και ίσως οι άνθρωποι που είναι στα διεθνή φόρα από την παρέα μας να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν λίγο. Το να έχεις παράνομες πράξεις, εχθρικές πράξεις από μια χώρα στην οποία με την οποία δεν βρίσκεσαι σε κατάσταση πολέμου. Γιατί αν έχει κηρυχθεί πόλεμος, τότε ισχύει το δίκαιο του πολέμου. Όταν όμως δεν έχει κηρυχθεί πόλεμος και έχεις συνεχείς παραβιάσεις των χωρικών σου υδάτων, έχεις τεράστια έξοδα αναχέτησης καθημερινά από τους δικούς σου πιλότους. Αυτά τα θέματα είναι αντικείμενο διεθνών δικαστηρίων. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Είναι θέμα όχι διεθνών δικαστηρίων για να αναγνωριστεί το παράνομο. Οι συνέπειες του παρανόμου και οι οικονομικές συνέπειες στη χώρα, η ανάγκη εξοπλισμών, τα τεράστια χρήματα που πληρώνουμε για να σηκωθεί κάθε δικό μας αεροπλάνο να αναχαιτήσει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δείτε γιατί δεν μπορεί. Και τι κάνει και το ΝΑΤΟ σε αυτή την περίπτωση. Και τα δύο κράτη είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Δείτε γιατί δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Γιατί παρακαλώ. Και ολοκληρώστε για να πάω στο διαφημίσεις. Έχουμε υποθηκεύσει το λόγο μας γιατί έχουμε συρρυκνώσει την άμυνα στη λογική μόνο των εξοπλισμών. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ίσως μερικοί ότι η άμυνα στηρίζεται κυρίως σε αυτό που λέγεται κοινωνική συνοχή. Μια κοινωνία η οποία είναι αποδεκατισμένη δεν είναι δυνατόν να στηρίξει εθνική άμυνα. Δεν είναι δυνατόν να στηρίξει εθνική άμυνα μόνον τα αεροπλάνα. Δεν είναι δυνατόν μόνον τα ελικόπτερα. Χωρίς τους ανθρώπους δεν στηρίζεις άμυνα. Τους ανθρώπους τους έχεις ακατέψει. Και αντί να στηρίζεις αυτούς, έρχεσαι και μιλάς απλά ως αγοραστής προϊόντων των συμπλεγμάτων των εξοπλιστικών, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει τα δικά τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεπίδα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και επανερχόμαστε.